Το καραβάνι της υγείας έφτασε στην Πάτρα. Πηγαίνουμε στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Εκεί θα ρίξουμε στη θάλασσα το καρναβάλι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Πάμε συνάδελφοι. Είναι ένα υπαίθριο νοσοκομείο. Ο ασθενής σε τι κατάσταση αντιμετωπίζεται και βέβαια η αναμονή. Πίσω με την καρέκλα δεν υπάρχουν τραυματιοφορείς, δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό, δεν υπάρχει προσωπικό να το εξυπηρετήσει άμεσα. Και είναι στην αναμονή. Είναι μια ανίκανη κυβέρνηση η οποία το μόνο που θέλουν είναι να παραμείνουν στην καρέκλα της εξουσίας με οποιοδήποτε τίμημα. Οι αγύρτες της κυβέρνησης θα πρέπει να τελειώσουν. Εμείς λοιπόν από την δημόσια υγεία ή τη δημοκρατία που λέει η κυρία Γεροβασίλη, προτιμούμε και την δημοκρατία και την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας. Δεν μπαίνουμε λοιπόν στα εκβιαστικά διλήμματα με τα διαγγέλματα της κυρίας Γεροβασίλη. Όπως βλέπετε πάνω στο τρακτέρ έχει στηθεί ένα υπαίθριο νοσοκομείο. Οι εργαζόμενοι θέλησαν έτσι να δείξουν την κατάσταση που θα δημιουργηθεί εάν σύντομα δεν υπάρξουν μέτρα προσλήψεις δηλαδή και οικονομική ενίσχυση για τα νοσοκομεία. Τα προβλήματα είναι πραγματικά και είναι η διάλυση στην ουσία των προσλήψεων, των θέσεων που θα έπρεπε να έχουν έρθει, δεν έχουν έρθει, δεν μπορούν να αντικατασταθούν καν οι συνταξιούχοι στο τέλος του χρόνου. Και αυτό σημαίνει πάρα πολλά προβλήματα τα οποία σκάνε καθημερινά στις δομές υγείας. Το κύριο και το ουσιαστικό όμως είναι το εξής, ότι πια με όλες τις τελευταίες ρυθμίσεις υλοποιείται η εργαλειοθήκη του ΟΣΑ και όλα τα νοσοκομεία και δομές υγείας με τη χρηματοδότηση που δεν έχουν αναγκάζονται να λειτουργούν με ίδια έσοδα. Αυτό θα σημαίνει πάρα πολλά πράγματα στο μέλλον. Η υγεία δεν αντέχει άλλο, γιατί η δωρεάν δημόσια υγεία μας αφορά όλους. Αλλά όμως για να μπορέσει να στηριχτεί, χρειάζεται όλες εκείνες τις αναγκαίες προσλήψεις, χρειάζεται εκείνη τη χρηματοδότηση, χρειάζεται ένα σύστημα να είναι έτοιμο προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες των ασθενών. Με μια μεγάλη κινητοποίηση με περισσότερους από 2.000 διαδηλωτές, όπως υπολογίζεται, ξεκίνησε το καραβάνι της υγείας νωρίς το πρωί από το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη, τους πολίτες, να διαφυλάξουν όσο μπορούν και αυτοί μαζί με εμάς το πολυτιμότερο αγαθό που είναι η υγεία. Να διαφυλάξουν τη μεγαλύτερη κατάκτηση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στην ελληνική κοινωνία, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το καραβάνι της Εταιρείας της Υγείας βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Αχαΐας. Οι εργαζόμενοι διαδηλώνουν σήμερα εδώ για τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στον χώρο της δημόσιας υγείας, της πρόνοιας και το ΕΚΑΒ. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας καταραίει από την υποχρηματοδότηση και από την υποστελέχωση. Αναμένουμε εδώ και περίπου 2 χρόνια πλέον διακυβέρνηση της ΖΑΝΕΛ. Παραμένουμε ένα νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που όλο έρχεται, αλλά όλο και καθυστερεί και αναβάλλεται. Οι μονάδες μας βρίσκονται σε τραγική κατάσταση σήμερα. Για να στηρίξουμε την προσπάθεια κόντρα στην υποβάθμιση των νοσοκομείων και της παροχής υπηρεσιών στους πολίτες μας. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με όλους τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, με όλους τους πολίτες, να αντιδράσουμε ενάντια σε όλες αυτές τις προσπάθειες της κυβέρνησης που έχουν στόχο να απαξιώσουν και να καταρακώσουν τη δημόσια υγεία. Να διατρανώσουμε και εμείς την φωνή μας μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους της Δυτικής Ελλάδος. Είμαστε μια ορεινή περιοχή που σε πολλές περιπτώσεις και πρόσφατα βέβαια είχαμε το γεγονός ότι έγινε μεταφορά, γίνεται μάλλον μεταφορές ασθενών με μπουλντόζες, με άλογα και τέτοια πράγματα, αρχαίγωνα πράγματα. Εν έτη 2016. Η ζημιά που έχουν κάνει στην υγεία θα αποτελέσει και την ταφόπλακα της κυβέρνησης. Να αναδείξουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να τα γνωστοποιήσουμε στους πάντες και ο τελικός μας στόχος βέβαια είναι η επίλυσή τους για να μην ταλαιπωρούνται κυρίως οι ασθενείς. Η υποχρέωσή μας είναι να είμαστε εδώ για να στηρίξουμε και τους ανθρώπους της υγείας που κάνουν αυτή την κινητοποίηση, αλλά να δώσουμε και το παρόν στο κάλεσμα του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔ. Έχουμε φτάσει στο σημείο να προσευχόμαστε να μην χρειαστεί να κάνουμε μια διακομιδή σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Πραγματοποίησαν πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας, με τους συνταξιούχους να καίνε τις επιστολές του Κατρούγκαλου έξω από το ΙΚΑ. Από τον Υπουργό της Κοροϊδίας
Γιατί περί τέτοιου πρόκειται όταν βγαίνει καθημερινά στα κανάλια και λέει ότι δεν έχει κόψει συντάξεις. Αυτές τις επιστολές τις επιστρέφουμε σαν απαράδεκτες. Για τους συνταξιούχους δεν υπάρχει μία, λεπτά υπάρχουν μόνο για την πλουτοκρατία. Συνέχισαν στην έκτη ΥΠΕ, ενώθηκαν με τους εργαζόμενους στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου στην είσοδο της γέφυρας. Υγεία και παιδεία είναι δύο πολιτικές του ελληνικού κράτους που δεν θα πρέπει να μπαίνουν σε διαδικασία μνημονίων. Δεν μπορεί να έχουμε τη δημόσια υγεία σήμερα να υπολείπεται από αυτό που έχει ανάγκη η κοινωνία. Οι δυνατότητες υπάρχουν και προσλήψεις μπορούν να γίνουν και χρηματοδότηση να υπάρχει και αμοιβές σωστές να υπάρχουν και ο λαός μας να έχει αυτά τα οποία δικαιούνται. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια τα προβλήματα της υγείας δεν αγγίζουν μόνο τους ανθρώπους που διοργανώνουν σήμερα αυτή εδώ την πορεία, η οποία από ό,τι είδατε είναι πολύ μεγαλειώδης από το ξεκίνημά της, αγγίζουν όλο το λαό και κυρίως τους φτωχούς. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε συμπαραστάτες. Διεκδικούμε τα φάρμακά μας, τα ογκολογικά φάρμακά μας, περισσότερο προσωπικό, γιατί δυστυχώς οι ογκολογικές κλινικές έχουν πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολύ λίγο προσωπικό. Πέταξαν τους κυβερνώντες στη θάλασσα. Δουλεύει λοιπόν και τον πετάμε στη θάλασσα μεταξύ δημοκρατίας. Τον αναγορεύουμε σε κουραδόμακα πολιτικό και τον πετάμε στη θάλασσα. Καλό ταξίδι, κύριε κουραδόμακα, Ολάκη. Να σώσουμε τη μεγαλύτερη κοινωνική κατάκτηση. Αγώνας